Να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με το θέμα το οποίο πραγματικά από χθες το βράδυ πρωταγωνιστεί στα δελτία ειδήσεων, στις εκπομπές. Τι έχει γίνει με αυτό τον ξυλοδαρμό του πολίτη. Πραγματικά εικόνες ντροπής. Όποιος το είδε πραγματικά έχει πάθει σοκ. Μιλάμε για πραγματικές εικόνες ντροπής. Έτσι όπως το περιγράφεις. Το θέμα εδώ πέρα και είναι. Και λίγα λες ως προς την εικόνα και λίγα λες, Φίλιππε. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι δεν μπορεί να μαυρωθεί η ελληνική αστυνομία. Επειδή υπάρχει κάπου ένας αστυνομικός που δεν θα έπρεπε για μένα να έχει τη θέση του αστυνομικού. Θα έπρεπε να τον είχαν στείλει στο σπίτι του και όχι μόνο. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να βρίζουν όλη την ελληνική αστυνομία, σύσσωμη την ελληνική αστυνομία, επειδή ένας ή δύο... Δύο άτομα. Ήτανε απαράδεκτοι, εγκληματίες. Θυμίζει την περίπτωση Floyd στην Αμερική και αυτό είναι νομίζω που εξοργίζει περισσότερο τον κόσμο, Φίλιππε. Το θέμα εδώ πέρα είναι πάνω τζίφα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Ποιος ήταν ο συγκεκριμένος που βάρεσε τον πολίτη? Ήτανε βαλτός ο αστυνομικός. Να δει πολίτη για να δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Εξυπηρετούσε συμφέροντα συγκεκριμένο ο συγκεκριμένος αστυνομικός. Ποιος είναι, να δούμε τη φωτογραφία του. Να μάθουμε το βίος του και την πολιτεία του. Ποιος ήτανε? Πού, ήτανε μέλος κάποιου κόμματος? Ήταν μέλος κάποιου αποκόμματος? Τι είναι? Είναι οργανωμένος κάπου? Γιατί στα καλά καθούμενα να βγάζεις ένα κλομπ και να χειροδικείς και να σακατεύεις το ξύλο έναν πολίτη δεν έχει λογική. Είναι ψυχιατρικά άρρωστος? Το έκανε επίτηδες? Είναι πολλά τα ερωτηματικά που θα πρέπει να απαντηθούν. Και ξαναλέω, αν είχε ψυχιατρικό πρόβλημα, να τον κλείσουν στο ψυχιατρίο. Και είναι επικίνδυνος για το σώμα. Τα έκανε επίτηδες για να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση, για να δημιουργηθεί κάτι? Γιατί τα όσα συνέβησαν, ήταν μια πάρα πολύ καλή τροφή για να μπορέσει να γίνει πολιτική διαμάχη. Εδώ φαίνεται ότι κάποια πράγματα λένε κάποιοι. Είναι δύο οι απόψεις, εμείς λέμε και τις δύο. Εδώ λέμε τα πάντα, ό,τι ακούγεται τα συζητάμε. Κάποιοι λένε ότι ήταν, λες και ήταν επίτηδες. Για να δημιουργηθεί πλήγμα της κακής κυβέρνησης. Και εγώ ερωτώ. Υπήρχαν κάποιοι που λέγανε να παρτηθεί ο Χρυσοχοΐδης. Ο Χρυσοχοΐδης φταίει επειδή ήταν ένας αστυνομικός, ο οποίος άρχισε και χτύπαγε έναν πολίτη. Ο Χρυσοχοΐδης φταίει. Φίλιππε, νομίζω ότι είναι ακόμα πιο περίπλοκο το πράγμα. Τι συμβαίνει πίσω από όλο αυτό? Εδώ βρωμάει η υπόθεση. Βρωμάει. Το θέμα είναι πώς και γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Γιατί οι μάρτυρες λένε. Υπάρχουν μαρτυρίες συγκεκριμένες και θέλω να ακούσουμε τις μαρτυρίες. Τι λένε οι πολίτες, γιατί λένε οι πολίτες, τα καλά καθούμενα ξεκινάνε. Άρα δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική το σκανδάλι του ψυχιατρίου. Δεν έχει λογική. Βαρά ένα πολίτη στα καλά καθούμενα. Ή το έκανε για να δημιουργηθεί αυτό που γίνεται σήμερα και έγινε χθες. Μια πολιτική διαμάχη για να φανεί και να δείξουν συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι το κακό πρόσωπο της κυβέρνησης. Επειδή ένας αστυνομικός, οι δύο αστυνομικοί, είχαν αυτή την αλλοπρόσαλη εγκληματική συμπεριφορά που θα έπρεπε ήδη να είχαν παραιτηθεί και ήδη θα έπρεπε να διωχθεί το σώμα και να είναι και διωκόμενοι από την ελληνική δικαιοσύνη. Πάμε να δούμε τις εικόνες ντροπής που πραγματικά εξοργίζουν όλους τους πολίτες. Πάμε, το έχετε δει πολλές φορές από χτες το βράδυ. Θα το ξαναδούμε άλλη μία φορά και θα ακούσουμε σε λίγο και τις μαρτυρίες. Γιατί είναι εικόνες που πραγματικά. Πάμε παρακαλώ στον προηγούμενο τίτλο. Που πραγματικά δημιουργούν στον κόσμο οργή. Οργή. Πάμε να δούμε το βίντεο. Κάνε στην άκρη, κάνε στην άκρη. Thank you.
μιλάμε για απίστευτη αγριότητα. Απίστευτη αγριότητα. Χωρίς λόγο. Και εδώ ξανακάνουμε τα εξής ερωτήματα. Για ποιο λόγο δύο ένστολοι, οι οποίοι υπηρετούν την ελληνική αστυνομία, χειροδικούν, χτυπούν με γκλόπ, που σακάτεψαν στο ξύλο έναν πολίτη, χωρίς λόγο και αιτία. Και αν υπήρχε ένας λόγος, δεν υπάρχει λόγος να το χτυπήσεις, τον είχαν πιάσει ήδη. Έτσι. Άρα αδικαιολόγητα τον χτυπούσαν. Και φάνηκε στην κάμερα αυτό. Η σύλληψη έχει πρωτόκολλο, Φίλιππε, και πουθενά δεν λέει να χτυπάς αλίπητα κάποιον, ιδίως όταν σου φωνάζει πονάω. Όχι μόνο αυτό, μα τον είχαν πιάσει, έτσι. Μα τον κρατούσαν. Αυτό λέω, υπάρχει πρωτόκολλο. Και συνεχίζει να τον χτυπάνε. Άρα εδώ σημαίνει ότι οι δύο αστυνομικοί, οι συγκεκριμένοι, έχουν ψυχολογικά, ψυχιατρικά προβλήματα και θα πρέπει να ελεγχθούν για την άσκηση άγριες βιότητας. Ή κάτι συνέβη, προηγουμένως. Ή κάποιοι ήθελαν να δημιουργήσουν αυτό το οποίο είδαμε σήμερα και χτες. Μήπως κάποιοι θέλαν να γίνει η αποσταθεροποίηση της χώρας. Μήπως κάποιοι ήθελαν... Γιατί εγώ εδώ ακούω, ναι. Αντί να φωνάζουν τι κάνετε ρε, ακούω να βρίζουν το Μητσοτάκι κάποιοι από πίσω. Εγώ ακούω, ακούστε μια λεπτά κύριε Τσίφα, ακούστε. Όσο θέλεις. Αντί να ακούνε και να ακούσεις να φέρονται κατά του εγκληματία αστυνομικού του συγκεκριμένου, εγώ ακούω να φωνάζω και το Μητσοτάκι κάποιοι από πίσω. Και εδώ μου δημιουργούνται ερωτηματικά. Και μου δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά. Εμένα μου δημιουργούνται ερωτηματικά, καθώς στο ίδιο σημείο έτυχε να βρίσκεται η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πέταγε, μοίραζε τρικάκια, τα οποία ήταν εναντίον της γυναίκας του Πρωθυπουργού, τον οποίο άκουσες να βρίζουν κάποιοι. Πριν φτάσουμε εκεί, πάμε να ακούσουμε λίγο μαρτυρίες πολιτών. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες που ήταν μπροστά. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ. Ένα, να ακούσουμε. Ένα. Πάμε να ακούσουμε. Το χτυπάνε γιατί δεν είχε ταυτότητα. Και έτρεξα να δω τι γίνεται. Δεν είχε ταυτότητα. Και είδα ένα παιδάκι, 20 χρονών, ναι. Ναι. Ένα παιδάκι 20 χρονών να το χτυπάνε χωρίς λόγο. Και αυτό να μην αντιστέκεται καθόλου. Και να... Έχω επιστροφή τώρα και δεν... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να διορθώσουμε την επιστροφή. Ναι, ναι, ναι. Δεν με βοηθάει. Μαζί, λοιπόν, και να μην σας λένε γιατί το χτυπάνε αυτό το νέο άνθρωπο. Αυτό που ακούστηκε ότι υπήρχαν 30 άτομα που έκαναν επίθεση στην αστυνομία... Εγώ δεν είδα τίποτα. Ο κόσμος ήταν γύρω-γύρω. Προσπαθούσαν να σώσουν το παιδί φωνάζοντας αφήστε το, αφήστε το. Αλλά ούτε πέταξε κανένα μπουκάλι, ούτε επιτέθηκε. Δηλαδή, αυτά όλα είναι ψέματα που ακούγονται. Κύριε Μπαλάσκα, επειδή τι λέτε. Μπροστά, είναι ψέματα και είναι απαράδεκτο αυτό που λέτε. Άρη. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, ο κύριος Σταύρος Τζουλάκης. Ακούσουμε τον Δήμαρχο. Δικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Οι εικόνες που είδαμε στη πλατεία δεν τιμούν ούτε την πόλη μας, ούτε τους πολίτες, ούτε την αστυνομία. Οι σκηνές αστυνομικής βίας μια Κυριακή μεσημέρι είναι ένα τραύμα στην ψυχή της Νέας Σμύρνης. Τώρα, όπως είπε και ο δημοσιογράφος, εγώ δεν έχω βγάλει άκρη γιατί δεν ήμουν εκεί. Άλλα λέει η αστυνομία, εγώ επικοινωνήσα με τον διοικητή της ομάδας βίας, με τον υπουργό, μου έδωσαν εξηγήσεις, αυτά που λέει ο δημοσιογράφος, οι πολίτες λένε άλλα. Δεν υπήρχε. Εγώ από τα βίντεο που είδα, πιστεύω ότι η αστυνομία δεν το διαχειρίστηκε σωστά το θέμα. Γι' αυτό και διατάχθηκε ΕΔΕ. Μπορεί να προκλήθηκε από τους δημότες, αλλά αυτός ο ρόλος αστυνομίας, να κρατάει την ψυχραιμία της. Δεν μπορεί με το παραμικρό να δένει τον κόσμο και να μάλιστα νέα παιδιά. Αυτά λέει ο Δήμαρχος. Εγώ ξαναλέω, δεν έχει λογική. Καμία λογική. Καμία λογική. Καμία λογική. Εδώ και τον κύριο Μαυροϊδάκο, τον Γενικό Γραμματέα των Ειδικών Φρουρών, έχει μια χαρά λογική και λέει το μόνο κακό που κάναμε ήταν ότι υπήρχαν κινητά που γράφανε. Εκεί φτάσαμε.